Είναι εξοργιστικό η επικοινωνιακή ομάδα του Μεγάλου Μαξίμου να δουλεύει νυχθημερών προκειμένου να καλοπίσει να βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να βγάζει ανάρτηση στο facebook έπειτα από την κατακραυγή. Τον κύριο Βαρβιτσιώτη να βγάζει τέσσερις αναρτήσεις, παύλα, ανακοινώσεις, παρεμβάσεις διαδοχικά γιατί του είπαν ότι μα βρίζει ακόμα ο κόσμο για να καταλήξει πριν από λίγο να βγάλει την τελική και να ζητήσει συγγνώμη για τα προηγούμενα που είπε. Ενώ στην πρώτη-λευταία ανακοίνωση κατηγορούσε αυτόν που τον κατηγορούσαν ότι το κάνουν για πολιτικού λόγου. Εγώ θα περιμένω να δω την εξέλιξη τη υπόθεση. Γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε από την πρώτη στιγμή και μάλιστα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Για να τα δούμε τα τηλεγραφήματα, γιατί όντω αυτό είναι το τεκμήριο τη προσπάθεια συγκάλυψης. Για να το δούμε, Ανδρέα, αυτό που λε. Νεκρό 36χρονο. Ε, κοιτάξτε, είναι δύο τηλεγραφήματα. 22 και 31, 10.30 το βράδυ και 10 και 57, 11 η ώρα. Σαν να λέμε. Το πρώτο τηλεγράφημα. Νεκρό ανασύρθηκε 36χρονο ημεδαπό, ο οποίο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά, στην προσπάθειά του να προλάβει το πλοίο. Δεν χρειάζεται ανάλυση, καταλαβαίνουν οι τηλεθεατέ τι πάει να γίνει. Και μετά από μισή ώρα. Επανέρχονται και λένε τα ίδια και ακόμα χειρότερα. Νεκρός 36χρονος Έλληνας που προσπάθησε να πηδήξει στον καταπέλτη του πλοίου του Blue Horizon. Το καταλαβαίνετε λοιπόν. Δεν είναι λάθος, δεν είναι αυλεψία. Ε, με δύο τηλεγραφήματα με διαφορά μισής ώρας προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη στο θύμα.